Προσπαθεί να μπει σφήνα ανάμεσα στους καραμαλικούς και στους σαμαρικούς της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι μία κουβέντα. Αλλά και ο Καρίδης στην προσπάθεια αυτή είπε ότι όλα αυτοί ο Κώστας Καραμαλής. Αυτό κατάλαβα εγώ. Ότι η Ελλάδα μέχρι τον Κώστα Καραμαλή ήταν μία χώρα που είχε όλο τον λογαριασμό. Και εκεί πέρα στην Καραμαλή έπεσε στα βράχια. Ακούστε, κύριε Καρίδη, ακούστε. Όταν είστε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να έχετε. Αφήστε με να πω, εγώ δεν διέκοψα. Όταν είστε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικός. Λοιπόν, η χώρα αυτή, ως προς την οικονομία της. Δεν θα μου κάνετε υποδείξεις τι πρέπει να. Ως προς την οικονομία της. Την άποψή σας και αφήστε το εκπρόσωπο. Τώρα δεν το φέρω το βάρος. Σταματάω εγώ και μόλις σταματήσω. Αυτό που σας λέω, δεν θα μου κάνετε υποδείξεις. Μόλις διακόψετε. Είδατε, κύριε Βαλαβάν, τι κάνετε τώρα. Μόλις διακόψετε. Βάζετε τον Πασό και τη Νέα Δημοκρατία που είναι στην ίδια κυβέρνηση, πλακώνονται. Όχι, δεν έβαλε, κύριε Βαλαβάν. Το έκανε ο κ. Καρίδης ξεπερνώντας κάποια όρια. Λοιπόν, για να είμαστε συνεννοημένοι. Όχι, δεν λέω για εσάς. Η χώρα αυτή και η οικονομία της είναι γνωστό στο οποιονδήποτε έχει στοιχειώδη επιχειρηματικότητα ότι καταστράφηκε τη δεκαετία του 80. Α, όταν η πρώτη κυβέρνηση Πασόκ. Δεν υπάρχει πιο πίσω. Παρέλαβε 25%. Πάντα υπήρξε άνοιξη στην οικονομία. Είναι απίστευτο να μην μπορεί να μιλήσει κάποιο άνθρωπο. Με συγχωρείτε, λέει. Τι θέλετε, να είστε συνέχεια υποβολέ από πίσω μου. Όχι, δεν λέω. Δεν σταματήστε. Δεν το μιλάω εγώ. Τι να κάνουμε τώρα. Σταματήστε τώρα. Θα ολοκλώσω την άποψή μου και μετά. Έτσι γίνεται σε εκπομπέ. Τι να κάνουμε τώρα. Θέλετε να μιλάτε μόνο εσεί. Εσεί μιλήσατε όταν μιλάτε. Σταματάω. Κύριε Χατζαπόπουλο, θέλω να προστατεύσετε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Καλά μου κάνετε. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε να ολοκληρώσω. Λοιπόν, η δεκαετία του 80 παρέλαβαν μια οικονομία από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή με σχέση χρέους ΑΕΠ 25% και παρέδωσαν τον Κώστα Μητσοτάκη το 90% 100% σχέση χρέους ΑΕΠ. Και να αυτό το πρόβλημα της αυτή τη δεκαετία ξυλώθηκε όλος ο παραγωγικός στόχος της χώρας. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο, ήταν η περίοδος των προβληματικών. Γιατί έμαθαν τότε τους Έλληνες ότι η ωραία ιδέα είναι να πηγαίνουν σε μια κλαδική και αδειότητα στο δημόσιο και να πληρώνονται από το κάστρο να δουλεύουν. Λοιπόν, τότε καταστράφηκε η ελληνική οικονομία. Και για όσους δεν το ξέρουν, ίσως ο κ. Καλής να μην το ξέρει, τα λεφτά του πρώτου μνημονίου, της 6ης Μαΐου του 10, τα πήραμε διότι είχαμε να πληρώσουμε ένα ομόλογο 25 δισεκατομμυρίων, το οποίο είχε εκδοθεί το 1985, ήταν τότε αξίας σε ευρώ 1 δισεκατομμυρίου, είχε επιτόκιο 25% και το 1 δισεκατομμύριο που δανείστηκε ο Αντέφα Μανδρέου το 85, το πληρώσαμε 25 δισεκατομμύρια το 2010. Και ήταν και μια ηρωνία της ιστορίας ότι αυτός τον οποίον έσκασε στα χέρια του η βόμβα ήταν ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου και το κόμμα που πλήρωσε τα σπασμένα, το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει ιδρύσει. Ήταν, αν θέλετε, μια νομοτέλεια, μια νέμεσης. Αυτή είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε αυτά τώρα. Όχι, πάμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και να τα λύσουν αυτά η ιστορική του μέλλοντος. Γιατί αυτός που έκανε τη χώρα έτσι, παραγωγική. Λοιπόν, φτάνει το παραμύθι με τον Κώστα Καραμαλή. Και που έκανε τη χώρα παραγωγική και διεκδίκησε στην Ευρώπη τα μεσογειακά ολοκληρωμένα. Τα διεκδίκησε και τα έφαγε προφανώς. Αλήθεια. Έδωσε, και τα διεκδίκησε και τα πήρε και τα έφαγε. Στον ελληνικό λαό. Αλήθεια είναι. Έμαθε στον Έλληνα να κάθεται. Έμαθε στον Έλληνα ότι ωραία ιδέα να τον λεφτά τον άλλον. Ήταν ο Παπανδρέου, δεν ήταν κανένας άλλος. Έτσι και αυτός ο οποίος εκτροχίασε τη χώρα. Εντάξει. Και την πήγε κυριολεκτικά στα βράχια. Νομίζω ότι ας μην το συνεχίσουμε, φτάνει. Ναι, αυτό έτσι λέω εγώ για να μείνει αυτό. Δεν φτάνει, θυμηθήκατε την παλιά καλή σας αντιπαράθεση. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα η ανάγκη σωτηρίας της χώρας μας φέρνει, έτσι. Κάνουμε και λίγο τα στραβά μάτια, αλλά ως πόσο. Ναι, δεν έχει κάποιο όριο αυτό. Δεν είναι άπειρο αυτό. Κύριε Γεωργιάδη, το δεν είναι άπειρο, έχουμε κάποια όρια αντοχή. Καλό είναι να συμφωνείτε για τη διακυβέρνηση της χώρας, τώρα που συνεργάζεστε. Και να διαφωνείτε για το παρελθόν. Δεν είναι κακό αυτό. Εντάξει. Για κάτι πρέπει να διαφωνείτε. Σ' άλλους πόπουλες σου πρέπει να λέξεις αυτό. Στο παρόν και στο μέλλον. Αυτό και είναι γι' αυτό αλήθεια. Χρειάζεται να υπάρχει. Πιστεύετε ότι θα απαντηθεί ποτέ. Αποκατάσταση. Θα απαντηθεί ποτέ η ερώτηση ποιος χρεοκόπησε τη χώρα. Ποιος χρεοκόπησε τη χώρα. Ξέρει, το έχει. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πάει στα βάθη των αιώνων. Έχει απόλυτη συνείδηση ο ελληνικός λαός ποιος χρεοκόπησε. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Ο ελληνικός λαός θυμάται και το λεφτά υπάρχουν, κύριε Καρίδη. Άλλο αυτό. Όχι, δεν είναι άλλο αυτό. Είναι συνέχεια. Δεν είναι καθόλου άλλο. Τα λεφτά υπάρχουν, το οποίο υπόθηκε όχι μόνο έτσι, κύριε Τάκη, υπόθηκε σε συνάρτηση με την αποκατάσταση των αδικιών και να βρεθούν τα λεφτά. Που δεν έγινε ποτέ. Αλλά δυστυχώς όμως μπήκαμε μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε μια κρίση και όλοι μας πετροβολούσαν. Αλλά και εσείς και ο Κώστας Καραμαλής τότε είχαν ενημερωθεί από τον κύριο Προβόπουλο ότι λεφτά δεν υπήρχαν. Μας είναι ποια κρίση, αφού είπαν λεφτά υπήρχαν όταν πάλι από τον κράτο. Πάντως είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Τον εύκολο δρόμο να μας πετροβολούν. Λέει ο άλλο για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Υπάρχουν μετά τα λεφτά, υπάρχουν και τα ζάπια. Ακριβώς. Δεν τελειώνει αυτή η κουβέντα ποτέ. Τα ζάπια που είναι χάρη. Δεν υπάρχουν τα ζάπια. Υπήρξε όλη αυτή η τρέλα
η αντιμνημονιακή που ήταν η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και όλες τις άλλες. Πάντως ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι προς τιμή του ήταν μνημονιακό, δεν ήταν αντιμνημονιακό. Αυτό δείχνει το περίπλοκο και τις αντιφάσεις όλου του συστήματος, όχι μόνο του κόμματος. Για τα εσωτερικά σας και για. Αλλά οι αλήθειες πάντα υπάρχουν όμως, κύριε Τάκη. Εντάξει, αλλά νομίζω πάντως η αλήθεια δεν μπορεί να είναι μόνο από τη μία πλευρά. Δηλαδή φαντάζομαι ότι και η μία πλευρά έχει δίκιο.